Είχαμε προετοιμαστεί αυτό το παιχνίδι. Ξέραμε ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα τοπικό ντέρμπι. Ο Πειραιώς πάντα είναι μια δύσκολη ομάδα. Μιλήσαμε στα αποδυτήρια, είπαμε κιόλας να πούμε να διεκδικήσουμε από την αρχή το παιχνίδι, να μην στο πρώτο δεκάλεπτο που θα μπούμε και δυνατά οι αντίπαλοι, να μην χάσουμε κάποια μονομαχία εύκολη. Πρώτες, δεύτερες μπάλες και ακριβώς έτσι ήρθε και τον γκολ το πρώτο, στο δεκάλεπτο. Και πρώτη παλιά χαμένη και δεύτερη παλιά χαμένη και μπήκε και τον γκολ. Αντιδράσαμε, είχαμε την υπεροχή, αλλά χωρίς τίποτα αξιόλογες φάσεις. Αν εξαιρέσουμε μόνο τη μεγάλη φάση στο 45 με το δοκάρι που είχαμε από το κόρνερ. Μπήκαμε στο ημίχρονο, μιλήσαμε, προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε γιατί δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να είμαστε στο παιχνίδι. Δεν ήταν η εικόνα μας σε συνάρτηση με τον προηγούμενο αγώνα, ήμασταν κατώτεροι των προσδοκιών που είχαμε. Προσπαθήσαμε τα παιδιά, αλλά μια δεύτερη αδράνεια κατευθείαν την πληρώσαμε και αυτή. Δεν μπορώ να τα βάλω με την τύχη και εμείς δουλεύουμε για να αγωνιστικά και όχι με την τύχη, αλλά το πληρώνουμε αυτό. Δύο αδράνειες στο προηγούμενο αγώνα, δύο γκολ. Σήμερα δύο αδράνειες, δύο γκολ. Δεν έχω παράπονα τα παιδιά. Προσπαθήσανε, τα δώσαν όλα. Το αποτέλεσμα κρίνει ήταν επιτυχές. Η προσπάθεια όλη που κάναμε σε εβδομάδα κρίνει ήταν επιτυχές. Και σίγουρα το πιο σημαντικό κομμάτι από όλα είναι ότι δεν κατάφερα να προετοιμάσω την ομάδα κατάλληλα για το παιχνίδι αυτό. Καθώς ιτηθήκαμε σε ένα τοπικό ντέρμπι. Και πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον. Έχουμε ένα παιχνίδι τώρα εξίσου σημαντικό, πάλι τοπικό ντέρμπι. Στα πόδια μας είναι, δεν τελείωσε ακόμα τίποτα. Με μια νίκη την Κυριακή είμαστε πάλι πρώτοι. Είναι στα πόδια μας, πρέπει να το πιστέψουμε. Τα παιδιά έχουν προσωπικότητα, έχουν χαρακτήρα, μπορούν να αντέξουν σε μια τέτοια κατάσταση. Και θα δουλέψουμε όλη την εβδομάδα για το επόμενο παιχνίδι. Πρώτα θα αφήσουμε αυτό πίσω, να πάρουμε τα παθήματα, τα σημερινά να γίνουν μαθήματα. Και να παρουσιάσουμε καλύτερη εικόνα την επόμενη Κυριακή. Συγχαρητήρια στον Πειραιώ για την νίκη. Καλή συνέχεια στην πορεία. Καλή ερώτηση. Κύριε Παυλίδη, μήπως εκ των υστέρων πάντα έχει λειτουργήσει αποπροσανατολιστικά η υπερπροσπάθεια για την πρόκριση στο θεσμό του κυπέλου? Γιατί μετά από το θεσμό του κυπέλου και την επιτυχή πρόκριση της ομάδας σας, ακολούθησε το παιχνίδι στα Τρίκαλα και το παιχνίδι με το Σταυρό και σήμερα ο Πειραιώς, τρία συνεχόμενα αποτελέσματα για την γάμα κατηγορία χωρίς νίκη. Όχι. Δεν οφείλεται η ήττα μας, επειδή κουραστήκαμε πριν 2,5 εβδομάδες. Αυτό το πληρώσαμε στα Τρίκαλα, ξεκάθαρα. Τη θυσία που κάναμε στο Κύπρο την πληρώσαμε στα Τρίκαλα. Αλλά από εκεί πέρα έχει περάσει αυτό. Τα παιδιά πριν την εβδομάδα με το Σταυρό τους φρεσκάραμε και παρουσίασαν πάρα πολύ καλή εικόνα. Με ένταση, με τρεξίματα, με 6-7 κλασικές ευκαιρίες. Αλλά σας είπα, όπως είπα και πριν, με δύο αδράνειες δεχτήκαμε και δύο γκολ. Οπότε σήμερα όχι, δεν θέλω να πω ότι ήμασταν κουρασμένοι ή οφείλεται η πρόκληση ότι χάσαμε τον αγώνα. Όχι. Και μια δεύτερη τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Μήπως η ομάδα χάνει και το ψυχολογικό πλεονέκτημα της πρώτης θέσης, γιατί για πρώτη φορά σήμερα βρίσκεται δεύτερη στη βαθμολογία? Ούτε σε αυτό θα συμφωνήσω, γιατί επειδή γνωρίζω τα παιδιά και όλοι οι περισσότεροι έχουν κάνει τραυματισμό στην κατηγορία αυτή, ξέρουν πώς μπορεί να διαχειριστούν μια τέτοια κατάσταση. Οπότε και ψυχολογικά νομίζω ότι είμαστε καλά. Θα το ξεπεράσουμε γρήγορα. Γιατί έρχεται κατευθείαν και το επόμενο ταμείο που είναι ντέρμπι. Μια πολύ σημαντική και δίκαιη νίκη για την ομάδα μας. Επί ενός πολύ αξιόλογου αντιπάλου. Νομίζω ότι για μας, επειδή παρουσιάστηκε μια εντελώς διαφορετική ομάδα σήμερα, ήταν στα θετικά η επιστροφή όλων αυτών των παιχτών των δραματιών, που σίγουρα, όπως είδατε κι εσείς, δώσανε άλλη οντότητα στην ομάδα. Είναι παίκτης με προσωπικότητα και μεγάλη ποδοσφαιρική αξία. Και νομίζω ότι αυτή η επιστροφή των παιδιών επέδρασε πολύ θετικά στην ομάδα. Είχαμε δουλέψει όλη την εβδομάδα γιατί παίζαμε έναν αντίπαλο που τον ξέρουμε και μας ξέρει. Εγώ ειδικά την ξέρω πολύ καλά αυτή την ομάδα. Προσπαθήσαμε να μην αφήσουμε τον αντίπαλο να χτίσει παιχνίδι. Νομίζω ότι τα παιδιά τα καταφέρανε. Από εκεί και πέρα κερδίσαμε πολλές προσωπικές μονομαχίες, γιατί ξέρετε σε τελικά τέλη αυτό που μετράει περισσότερο είναι η καρδιά και η θέληση. Γενικά μια πάρα πολύ καλή εικόνα και θεωρώ ότι η νίκη μας σήμερα ήταν δίκη. Βλέπετε έτσι γιατί είμαι αγανακτισμένος και ξαναχωρημένος, γιατί στην τελευταία φάση έγινε ο τραυματισμός του Καραγιόπουλου, που ήταν κάτι που έπρεπε να αποφευχθεί.
Δυστυχώς δεν έγινε. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις εξετάσεις που θα κάνει, να δούμε τι πρόβλημα είναι, αν είναι το ίδιο πόδι που είχε. Οπότε καταλαβαίνετε, λίγο μετριάζει τη σημερινή νίκη αυτός ο τραυματισμός. Συγχαρητήρια στα παιδιά, μια μεγάλη προσπάθεια πραγματικά. Μας μέσα από την κυρία δεν μας αγγίζει τίποτα από ό,τι λέγεται και από ό,τι ακούγεται. Είμαστε πάρα πολύ ενωμένοι και με αυτό το στυλ πρέπει να προχωρήσουμε. Η συνέχεια θα είναι δύσκολη, είναι ακόμα αντικαταθήκη. Εμείς θα πάρουμε αυτό που μας αξίζει. Γι' αυτό το παλέψουμε όλα τα παιχνίδια, για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, για να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε στο τέλος του πρωταθλήματος. Συγχαρητήρια για μια ακόμα φορά στα παιδιά. Σκύβουμε το κεφάλι, συνεχίζουμε τη δουλειά, χωρίς πανηγυρισμούς, χωρίς πολλά λόγια, γιατί, όπως τους έχω πει και μέσα από την τήρια, ο Πειραιώς μπορεί να είναι ιστορική ομάδα, αλλά όσοι είμαστε εδώ, με αυτή τη διοίκηση και με αυτόν τον πρόεδρο, θέλουμε να γράψουμε τη δική μας ιστορία. Και νομίζω ότι αν συνεχίσουμε προσγειωμένοι και ταπεινοί, μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα. Να ευχηθώ στον Δημήτρη υπομονή, ηρεμία. Είναι μια δύσκολη φάση που περνάει η ομάδα. Νομίζω τα παιδιά, όπως είπε, έχουν την προσωπικότητα και την αγωνιστική αξία να το ξεπεράσουν. Και η μακάρι η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ευχαριστώ. Με την εμπειρία που έχετε και τη γνώση της κατηγορίας και των αντιπάλων και της δυναμικής αυτών, πιστεύετε ακράδαντα ότι υπάρχει χρόνος σε αυτά τα 11 παιχνίδια η ομάδα να διεκδικήσει την άνοδο στη Super League 2? Προλαβαίνει? Παιδιά, είναι πολλά τα παιχνίδια. Είναι 11 παιχνίδια, είναι πάρα πολλά παιχνίδια. Βλέπετε ότι χάνονται βαθμοί κάθε Κυριακή. Έχει ντέρμπι ανταξύ των ομάδων. Εμείς θα κοιτάμε Κυριακή με Κυριακή κάθε παιχνίδι, να μπορούμε να κερδίζουμε τα παιχνίδια, γιατί αυτή είναι και η σημερινή, πέρα από την βαθμολογική της αξία, έχει και μεγάλη επίδραση στον ψυχολογικό τομέα για μας. Γιατί ήταν μια νίκη που τη χρειαζόμασταν, μας έλειπε, και όταν πετυχαίνετε μια νίκη επί του πρωτοπόρου, καταλαβαίνετε ότι ψυχολογικά σίγουρα αυτό επιδρά θετικά. Τα παιχνίδια είναι πολλά. Εμείς, όπως σας είπα, θα κάνουμε αυτό βήμα-βήμα κάθε Κυριακή, να μπορούμε να κερδίσουμε για να μην μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Μια προσωπική ερώτηση. Το οξύμορο του πράγματος, όντας προπονητής στην ομάδα του Βορώνου στην πρώτη θέση και σήμερα προπονητής στη γειτονική ομάδα του Πειραιώς, ρίχνεται την ομάδα? Προσωπική δικαίωση δεν υπάρχει για μένα. Εγώ ήμουν 2 χρόνια στην ομάδα του Βορώνου, πέρασα κάποιες στιγμές. Νομίζω κάναμε τρομερή δουλειά. Παρουσιάζαμε μια φοβερή ομάδα, πραγματικά μια όμορφη οικογένεια. Εμένα η δουλειά μου είναι αυτή. Τη στιγμή είμαι στον Πειραιώς και αγωνίζομαι για τον Πειραιώς, προσπαθώ για τον Πειραιώς, και σίγουρα είναι δικαίωση των παιδιών και όχι δική μου. Πραγματικά δεν είχαν μια νίκη σε ένα τοπικό τέλος. Αν με επιτρέπετε, είναι όμως και μια δική σας συνειδητή επιλογή. Τι εννοείται? Η αποχώρηση από την ομάδα του Βορώνου και η επιλογή της ομάδας του Πειραιώς. Οπότε... Ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι. Αλλά αυτό δεν πάβει να σβήνει όλα αυτά που πετύχαμε με την ομάδα του Βορώνου. Πραγματικά ήταν για μια τέτοια ομάδα, ήταν πολύ μεγάλα πράγματα, και είμαι πολύ χαρούμενος που ήμουν και εγώ μέλος αυτής της ομάδας.